Καλησπέρα παιδιά, Μιχάλη στο μικρόφωνο. Και ναι παιδιά, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το Subnautica Below Zero. Είχε περάσει λίγο καιρός, έτσι ένα μικρό διάστημα χωρίς να κάνω κάποιο live video, το οποίο να μιλάω. Λοιπόν παιδιά, για όποιον γνωρίζει, το Below Zero είναι το expansion του Subnautica. Είναι, θεωρείται 2 και 1,5 ταυτόχρονα, είναι λίγο μπερδεμένη ιστορία στην ουσία. Παιδιά, όποιος δεν έχει δει και βλέπει πρώτη φορά στο κανάλι μου τη σειρά, αν θέλει μπορεί να πάει να δει το Subnautica που έχω κάνει 22 επεισόδια αναλυτικά. Είναι πολύ ωραία επεισόδια, μπορεί να πάει να τα δει αναλυτικά ώστε να καταλάβει και λίγο την ιστορία, γιατί το Below Zero συνεχίζει την ιστορία από το 1. Δηλαδή είναι ενωμένες ιστορίες, θα καταλάβετε και στην πορεία τι εννοώ. Το παιχνίδι βασίζεται στο πλανήτη 4546 β, έτσι έχουν δώσει την ονομασία αυτού του πλανήτη, ο οποίος αποτελείται από 98% νερό και 1-2% έχει ξηρά, έχει κάποια νησιά τα οποία μπορούμε να πάμε, όπως πήγαμε στο πρώτο το Subnautica. Και όταν τερματίσετε το παιχνίδι, αν παρατηρήσετε από τον πύραυλο, αυτό είναι spoil από το πρώτο, όταν φεύγεις με τον πύραυλο στο διάστημα, στην άκρη, στο παράθυρο από τον πλανήτη, φαίνεται έτσι ένα σημείο που είναι με πάγους. Σε αυτό το σημείο που φαίνεται στο 1, διαδραματίζεται το Below Zero. Λοιπόν, αυτά παιδιά, να μην το χρονοτριβώ. Πάμε να ξεκινήσουμε την ιστορία και θα τα πούμε σταδιακά στα επεισόδια. Λοιπόν, πατάμε το Press Start Continue για να ξεκινήσουμε. Πάμε να δούμε τι μας περιμένει σε αυτή τη νέα περιπέτεια. This is the farthest I can take you on company space bucks, Robin. You sure you want this? The research is in everything. It is to me and Sam. We need to know what happened. The meteor storm. I can use it for cover from Altera's eyes. Gonna miss you, Robin. I'll find my way back. Approaching 4546 speed. Surface temperatures. Drop pod deployed. Και ναι παιδιά, μόλις προσγειωθήκαμε στον πλανήτη, πλέον είμαστε με μια γυναίκα παίχτη, όχι με άντρα όπως το πρώτο, και πέφτουμε στην περιοχή με τους πάγους, είμαστε σε παγετώνες. Ωραία, και μόλις φτάσαμε. Και όπως βλέπουμε παιδιά, έχει μια πτώση μετεωρητών, λοιπόν πάμε γρήγορα να μαζέψουμε ό,τι θα βρούμε. Νερά, τα σχετικά, φωτοβολίδες. Παιδιά, εδώ πλέον πρέπει να προσέχουμε και τη θερμοκρασία, όπως βλέπετε πέφτει η θερμοκρασία και παγώνει ο παίχτης. Ήρθα εδώ κοντά στη φωτιά για να ζεστάθω λίγο. Πριν φύγουμε θα μαζέψουμε ό,τι μπορούμε από εδώ. Βασικά βλέπω εδώ αν έχει κάτι άλλο. Νομίζω δεν έχει. Α, εδώ βλέπω μια τροφή ακόμα. Ωραία.
Λοιπόν, φεύγουμε. Αυτά εδώ τα φυτά μας ζεσταίνουν. I should find a way into the water and get to the drop pod. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα προς το life pod, το οποίο μας έριξε από το διάστημα. Γιατί στο διάστημα κάπου έχει ένα σκάφος, το οποίο μας υποστηρίζει από εκεί. Και ναι, παιδιά, ήρθε η στιγμή να ξεκινήσουμε να μπούμε μέσα στο νερό. Για να δω μια το PDA πριν ξεκινήσουμε. Κομπλέ. Πάμε. Παιδιά, ξεκινάμε με τα γνωστά. New creature discovered. Πάμε να πάρουμε μερικά υλικά, ό,τι βρούμε δηλαδή. Τώρα στην αρχή δεν μας νοιάζει και τόσο. New creature discovered. Ωραία. Κάτσε να πάρουμε λίγο οξυγόνο. Έχω πολλά σχέδια, παιδιά, για το παιχνίδι. Θα φτιάξω μια φοβερή βάση και μάλλον θα... Όχι μάλλον, σίγουρα θα τη φτιάξω εκτός νερού. Όπα, εδώ βρήκαμε θησαυρό κόπερ, όχι αστεία. Μια χαρά, και το θέλουμε το κόπερ. Ναι, το ξέρω, παιδιά, είναι λίγο βαρετό αυτό η διαδικασία του φαρμαρίσματος, αλλά πρέπει να γίνει. Ωραία. Θα πάω, παιδιά, στο life pod. Απλά μαζεύω πρώτα λίγα αντικείμενα. Οπα. Ωραία. Ωραία. Έλα και εσύ εδώ. Τα θέλουμε εξάλλου για νερό αυτά. Μαζεύουμε τα πρώτα μας υλικά ώστε να ξεκινήσουμε και κατευθείαν να φτιάχνουμε πράγματα. Γνωρίζετε τη διαδικασία και εσείς. Κάτσε, παιδιά, να πάω να πάρω λίγο οξυγόνο. Oxygen. Αυτό είναι το Piper. Arctic Piper. Α, Siglight. Πού ήμουν, ήθελα να ξαναμπω εδώ στη σπηλιά. Να δω μήπως έχει κάτι. Αυτό εδώ ήθελα να πάρω. Ωραία, πάμε. Φέρτο κι αυτό. Oxygen. Ζω να μην πνιγούμε. Οριακά. Ωραία, πάμε προς το life pod. Να ξεκινήσει και η ιστορία του παιχνιδιού. Τα γραφικά είναι, φαίνεται πολύ καλύτερα από το πρώτο. Εντάξει, λογικό είναι, το παιχνίδι είναι σχεδόν ούτε 2 χρονών. Found the drop pod. I want to offer my sincerest condolences on the passing of your sister. I got to know Sam better towards the end of my mandate with Alteron 4546B. When we were thrown together as pacemates at Outpost Zero, she spoke often and fondly of you. I thought you should know. It didn't sit right with me when Altera blamed Sam's death on negligence. The Samantha Ayu I met was many things. Kind, clever, devoted to her work, but never negligent. I wish I could offer you something more substantial, but my access to information has been cut off. You may be in a better position to look into things than I am. If you're able to,
Delta Station was our HQ. They were in a big hurry to leave, and there might still be information to be found there. It has a big radio tower, impossible to miss. I hope you find the answers you seek. Lillian Bench. Well, Sam, I guess I might as well gather some tools and resources before starting my search. Hope that radio tower's as easy to spot as Lil said. Ωραία, ξεκινήσα, παιδιά, με το κλασικό, το σκάνερ πρώτα. Ξεκινήσαμε με το σκάνερ. Δεν μιλάω πολύ γιατί για να ακούτε και λίγο για την ιστορία. Πάμε να φτιάξουμε και γυαλί, να φτιάξουμε και το φακό. Ωραία, έχουμε σκάνερ και φακό. Πολύ ωραία. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Ας κάνουμε ακόμα μια μπαταρία. Για να δω. Ναι, θα φτιάξουμε και αποθηκευτικούς χορούς, εννοείται. Α, δεν έχω τόσο τιτάνιο τελικά. Για να δω εδώ, παιδιά, τι μας λείπει. Ωραία, άρα τώρα θέλουμε σίλικον. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα βασικά. Οπ. Should be able to use this. Ωραία, έβαλα το κόπερ προσωρινά εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε με το κλασικό. Σκανάρουμε τα πάντα. Κάτσε να πάμε για οξυγόνο. Siglite, εννοείται, φερτό. Ωραία. Πόσο γρήγορα πάει. Oxygen. Ωραία. Τα χρώματα, παιδιά, είναι φοβερά, όπως βλέπουμε. Έχει τρομερά χρώματα το παιχνίδι. Έλα εδώ. Σε πιάσα. Όχι, εσένα δεν σε θέλω άλλο. Σε έχουμε σκανάρει. Oxygen. Οπα. Κάτσε να σκανάρουμε τους πιγκουίνους. Ναι, παιδιά, μπορεί. Όπα. Έκλεψα τα παιδιά των πιγκουίνων. Μπορεί να κλέψει τα παιδιά των πιγκουίνων και να τα βάλει σε ενιδρίο. Γι' αυτό εγώ πιο πολύ τους τα πήρα. Τη νύχτα, όπως βλέπετε, τα ψάρια είναι πιο ήρεμα. Φαίνεται εξάλλου.
Ωραία. Δεν πειράζει, παίρνω πολλά bladder fish για να έχουμε νερό. Οξυγόνο δεν θα έχουμε. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κινηθώ προς τα γρασίδια. Κάπου εδώ έχει γρασίδια. Περίμενε. Πάμε προς τα εδώ. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε βασικά εργαλεία στο πρώτο επεισόδιο, ούτως ή άλλως. Άρα πάμε κάπου. Μια πιγκουίνη, τους βλέπετε. Έτσι να πάρουμε λίγο οξυγόνο. Για να δω που είμαστε. Oxygen. Παιδιά, το παιχνίδι ξεκινάει σιγά σιγά, λογικό είναι. Σιγά σιγά ξεκινάει η εξέλιξή του. Πάντα στην αρχή θέλει υπομονή. Για να συνεχίσουμε, λοιπόν. Οπα, δεν έχω οξυγόνο. Ωραία, προς τα εδώ πάμε. Καλά πάω. Εδώ ήθελα να έρθω, παιδιά, γιατί πρέπει να πάρουμε τα πρώτα μας υλικά. Ωραία. Έλα, πώς θα μπορώ να πάρω, κλείτε, μην μπορώ να πάρω κι άλλα, γεμίσαμε. Oxygen, new blueprint synthesized. Πού είμαστε? Ωραία. Πάμε προς τα πίσω, αφού βρήκαμε αυτό που θέλαμε. Πολύ ωραία. Κάτσε μια, θέλω να μπω εδώ. Να δω κάτι, παιδιά, αν... Νομίζω ότι με ενδιαφέρει εδώ πέρα. Οπ, ένα PDA. Ωραία, κάτι βρήκαμε. Άρα καλά έκανα και μπήκα εδώ μέσα. Αλλά, ναι, δεν έχω χώρο. Oxygen. Ναι, ήθελα, παιδιά, να βγάλω φωτογραφία. Ωραία. Το εδώ, παιδιά, σας δίνει οξυγόνο και επαναφορτίζει κάθε λίγη ώρα. Απλά εγώ ήθελα να πάω εδώ ξανά μέσα. Έχει κάτι να ανακαλύψουμε? Όχι, όχι. Όχι. Ωραία.
Άρα πάμε πίσω. Oxygen. Ναι, παιδιά, πρέπει να φτιάξουμε και την πρώτη μας φιάλη, γιατί θα ταλαιπωριόμαστε συνέχεια με αυτό το oxygen, το οξυγόνο δηλαδή. Δεν είναι κατάσταση, συμφωνείτε πιστεύω. Ωραία. A little nervous about dropping into an unknown area, but luckily this biome seems to have an abundance of minerals I can use for tools and upgrades. I didn't want another situation like Byzantos 5. When Xenoworks dropped me off, there were barely any resources. Μαχαιράκι. I survived off the land for 3 months with just a knife, my lucky PDA, and some rope. Φτιάχνουμε και αυτό. I am so kind of proud of that, though. Εννοείται. If you are tired of hearing the word oxygen, the air bladder provides a significant upward thrust to help you get to air faster. Φτιάχνουμε και τέτοιο. Εννοείται, και φτιάχνουμε και άλλο σιλικόν. Πόσα έχω? Για να δω, παιδιά, sorry, όπα. Όπα. Ναι. Λοιπόν. Α, έχω άλλο ένα, Ας φτιάξουμε, ας το κάνουμε σιλικόν και αυτό τότε. Ωραία. Ας κάνουμε κι άλλο γυαλί, ούτως ή άλλως θα χρειαστούμε. Φτιάχνω, παιδιά, μερικά υλικά γιατί θα τα χρειαστούμε αργότερα. Λοιπόν, για να δω. Μπατραχοπέδιλα εννοείται. Νομίζω δεν έφτιαξα έτσι, όχι. Τώρα φτιάξαμε. Και θέλουμε, α, ωραία, fiber mesh, εύκολο. Και δύο τιτάνιο. Τώρα δηλαδή μας έμεινε στην ουσία. Κάτσε να κάνουμε νερό. Παιδιά, πάντα να φτιάχνετε αρκετό νερό στην αρχή. Εγώ βλέπετε, του δίνω και καταλαβαίνει, για να μην έχετε κάποιο θέμα. Ας φάμε και κάτι. Εντάξει, εγώ το παράκανα στο φαγητό, δεν ξαναπιάνω ψάρια, δεν χρειάζεται, γιατί είπαμε να φάμε και εγώ το παράκανα. Ωραία, βάλε και όλο το νερό μέσα. Θα σας αφήσω και τους πιγκουίνους, μια που είναι οι πιγκουίνοι, παιδιά, είπαμε, είναι άλλος ο σκοπός τους. Ωραία. Για να βάλουμε το μαχαιράκι. Ωραία, και αυτό εδώ το εργαλειάκι, παιδιά, το χρειάζεστε, γιατί όταν θέλεις, βρίσκεσαι σε κίνδυνο, πατάς το κουμπί και σε βγάζει εκτός στην επιφάνεια. Λοιπόν, τώρα πρέπει να ασχοληθούμε να πάμε εδώ. Ανά, Siglight. Ωραία, γιατί πρέπει να το φτιάξουμε το Siglight. Όταν το ξεκλειδώσουμε. Oxygen. Ωραία. Ήρθα εδώ, παιδιά, γιατί θέλω να κόψουμε για να κάνουμε fiber mesh, γιατί είναι και αυτό ένα υλικό που χρειαζόμαστε. Ωραία, copper. Τα έχω σκανάρει, τα έχω σκανάρει αυτά. Κάτσε, θα πάρουμε μια ανάσα, γιατί όπως βλέπετε είναι λίγο το βάθος σε εκείνο το σημείο. Να μπω εδώ μέσα θέλω και θα ξαναπάμε πάλι να φτιάξουμε τη φιάλη οξυγόνου. Πολύ ωραία. Τι έχει εδώ? Ωραία, το θέλουμε. Α, ξεκλειδώσαμε. Ωραία. Οπ. Ε,
έχει για το φίλο μας εδώ. Πού είναι όμως ο φίλος μας? Κάπου τον άκουσα τώρα. Τέλος πάντων, πάμε πίσω να φτιάξουμε τη φιάλη οξυγόνου, γιατί δεν μπορείς έτσι να αναπνέεις μέσα έξω, μέσα έξω όλη την ώρα. Λοιπόν, fiber mesh, πάμε να φτιάξουμε. Ωραία. Και πάμε να φτιάξουμε την πρώτη μας φιάλη. Πού πάμε? Εδώ. Ωραία. Adding additional blueprints to your data bank. Ωραία, και το repair tool θα το φτιάξουμε και αυτό. Α, τίποτα. Μπαμπαμ, για να είμαστε έτοιμοι για το Siglight. Λοιπόν, περίσεψε αυτό, πάμε λίγο εμείς πάλι πίσω. Τώρα παιδιά, έχουμε περισσότερο οξυγόνο, άρα είμαστε κάπως πολύ πιο άνετα από ό,τι ήμασταν. Ναι, γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα να μην μπορείς να αναπνευσεις. Που είναι, εγώ ήθελα να βρω τον τυπά αυτόν που βγήκε. Κάτσε λίγο. Πού βγήκε, θέλω. Οπ. Ωρα το. Ρε γάμο, το με πέτυχε. Να, αλλά από πού βγήκες εσύ, είναι το θέμα. Ω, Silver. Εκεί είναι το ζητούμενο. Κοίτα ρε παιδιά που δεν βλέπω το καβούκι του. Από κάπου βγήκε εδώ, αλλά από πού βγήκε είναι το θέμα. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να βρω από πού βγήκε. Μην τρώμε χρόνο, πάμε εδώ. Ας πάρουμε λίγο ακόμα fiber mesh. Δεν έχει σποράκια, δεν έχει σποράκια. Αυτά είναι αυγά, δεν ασχολούμαστε με τα αυγά στην αρχή του παιχνιδιού. Δεν υπάρχει λόγος. Siglight, να πάρω το τιτάνιο πιο πολύ. Ωραία. Ωραία. Πάμε προς το σπίτι. Είδατε τώρα, ας πούμε, που έχουμε οξυγόνο, ήταν πολύ καλύτερα πράγματα. Λοιπόν, τώρα πάμε να φτιάξουμε και άλλα υλικά. Ωραία, θέλουμε να φτιάξουμε άλλο ένα κουτί. Θα το βάλουμε ακριβώς εδώ. Όχι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε το fiber mesh. Και ωραία, αυτά τα υλικά, τα οποία είναι δευτερεύοντα. Πολύ καλά. Μια χαρά. Συνεχίζουμε. Το ότι θα είχαμε έλλειψη, παιδιά, από το τιτάνιο. Εντάξει, δεν, στο Below Zero είναι λίγο πιο δύσκολο να το μαζέψεις, η αλήθεια. Έτσι, να πάρουμε λίγο αέρα.
Ωραία, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε. Σίγουρα το Sig Light. Παιδιά, σίγουρα το Sig Light μπορούμε να το φτιάξουμε. Κάτσε να δω. Εγώ θέλω να φτιάξω και το Repair. Το Repair δεν έχουμε... Λοιπόν, δεν έχουμε αυτό το Crystal, το Sulfur. Ωραία. Όλα τα άλλα τα έχουμε. Εδώ τι θέλουμε να φτιάξουμε. Από εδώ τίποτα. Το Sig Light μπορούμε. Φτιάχνω ένα Sig Light. Ωραία. Transportation device used for high speed free diving. Contains a built-in light and map. Φτιάξαμε και το Sig Light. Πολύ ωραία. Μπορώ να φτιάξω και άλλη μια. Ωραία. Φτιάχνουμε και άλλη μια θήκη. Για να βάλουμε πράγματα μέσα. Ωραία. Όχι. Ωραία. Βάλε εδώ τα πράγματά μας. Για την ώρα, παιδιά, όπου να είναι τα βάζουμε, εντάξει, μη σας φαίνεται περίεργο. Ωραία, και τώρα πάμε να κάνουμε μια έρευνα προς τα που πρέπει να πάω. Δεν βλέπουμε και καλά. Πάω να προχωρήσω προς τα δω γιατί... Όπου μιλάμε... Είναι φοβερό το θέμα, παιδιά, ε! Εγώ κάνω Α! Εδώ ήθελα να έρθω. Ανακαλύψαμε και κάτι. New blueprint synthesized. Ωραία. Φαγητό. Ψιλομπαγκάραμε, τίποτα. Πού είναι τα πιγκουινάκια? Φέρτα, έλα κι εσύ. Τους έκλεψα τα πιγκουινάκια, παιδιά. Πάμε εδώ κάτω. Θυμάμαι ότι εδώ έβρισκες κάποια υλικά. Ωραία. Α, έλα κι εσύ εδώ. Αυτά τα θέλουμε, παιδιά, για να κάνουμε μπαταρίες. Α, αυτό εδώ. Κάνα αρέτο και αυτό. Ωραία. Ωραία, βρήκαμε και κάτι που θέλαμε. Και αυτό το θέλουμε, σημαντικό. Εννοείται, πάρ' το. Ή κάτι που βγάλε. Τι είναι αυτό? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Να, όπως βλέπετε, ας πούμε, κάτσε να πάω εγώ πάνω. Αν χρειαστεί, δηλαδή, εκτάκτης ανάγκης. Αν και έχω και το Sig Light. Αλλά εντάξει και πάλι.
Κάτσε παιδιά να το εξερευνήσουμε καλά το μέρος αφού ήρθαμε. C-Track. Αυτό παιδιά είναι το υποβρύχιο σε αυτό το παιχνίδι. Κάτι σαν το Seamoth, βέβαια σαν το Seamoth δεν είναι τίποτα, η αλήθεια. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Πάμε έξω. Πάμε μια γρήγορα πάνω, να είδατε. Το χρησιμοποίησα και μας έβγαλε γρήγορα στην επιφάνεια και όπως κάτι μπάνισα εδώ, αυτό είναι beacon. Μια χαρά. Φέρε και αυτό για νερό. Ωραία, βρήκαμε και πάρα πολύ τιτάνιο εκεί που δεν βρίσκαμε καθόλου, παιδιά. Νομίζω ότι δεν έχει κάτι άλλο. Δεν αφήσαμε κάτι. Λοιπόν, κάτσε να σκανάρουμε και αυτό. Εδώ βγήκαμε σε ανοιχτό σημείο της θάλασσας. Άρα πάμε προς τα πίσω. Κάτι εντόπισε το μάτι μου εδώ. Και εννοείται θα τα πάρουμε. Ωραία. Βλέπω παιδιά μήπως ζούμε και κανένα PDA, γιατί εδώ πέρα είναι πιο δύσκολα τα PDA, δηλαδή δεν τα ξέρω τόσο καλά, δεν τα θυμάμαι όπως το πρώτο Σαμπνότικα. Οπα. Θα πνιγούμε. Είδατε πως βγήκα έξω κατευθείαν και δεν πνιγήκαμε. Που λέτε παιδιά, δεν τα ξέρω τόσο καλά εδώ που είναι τα PDA όπως το ένα. Εντάξει, ίσως να φταίει και οι λιγότερες ώρες που έχω παίξει. Έχω ξοδέψει 300 ώρες σίγουρα και σε αυτό. Αλλά σε σχέση το πρώτο, η αλήθεια είναι πολύ μηδαμινές. Έχω γύρω στις 700 ώρες. Σίγουρα 700 ώρες, γιατί έχω και παραπάνω, γιατί έχω 500 ώρες στο PS4 και μετά που το πήρα στο PS5 που βγήκε σε επανέκδοση, το Subnautica, έχω άλλες 250 ώρες, άρα καταλαβαίνετε. Ωραία, λοιπόν παιδιά το αφήνουμε εδώ, ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο, στο επόμενο θα ξεκινήσουμε την εξερεύνηση και την εξέλιξη της ιστορίας. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε καλά και τα λέμε πάλι. Γεια χαρά!